Χριστουγεννιάτικο δώρο για τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας αποτελεί νομοθετική ρύθμιση για το ακατάσχετο των λογαριασμών αγροτών έως 8.000 ευρώ που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή. Είναι μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αυτή η πράξη θα βγάλει από αδιέξοδο χιλιάδες παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα που μόνο τα τελευταία χρόνια βλέπανε πράξη αντιλογισμού. Μην ξεχάσουμε τη δόση του Οκτωβρίου που όπως μπήκανε τα λεφτά βγήκανε και οι παραγωγοί δεν καταλάβανε καθόλου την έννοια της επιδότησης και της χρηματοδότησης που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξή τους. Για απόφαση ανάσα κάνουν λόγο οι αγρότες, οι οποίοι αντίκριζαν τις κατασχέσεις στα χρήματα των επιδοτήσεων, τα οποία μάλιστα δεν προλάβαιναν να βάλουν στη τσέπη τους, όπως έγινε και στην καταβολή της πρώτης δόσης σε ένα ποσοστό 60% των παραγωγών του νησιού. Τι έγινε στην πρώτη, ήταν το ποσό της επιδότησης 800 ευρώ. Πήρα εγώ 300 ευρώ και τα υπόλοιπα τα δεσμεύσανε λόγω φιλής στο δημόσιο. Έτσι. Τώρα είσαι αισιόδοξος ότι δεν κατασχεθεί η δεύτερη δόση λόγω του ότι ψηφίζεσαι στη Βουλή. Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για την κυβέρνηση, για ό,τι πράττουνε και γι' αυτό όταν το δω θα το πιστέψω. Και για μας θα είναι ανάσα, αλλά και για τα χρέη που έχουμε θα είναι ανάσα και για το δημόσιο. Θα είναι ανάσα να με βέβαια, γιατί ήδη υπάρχει φτώχεια, μεγάλη φτώχεια κοπελιά. Αν κοιτάξετε να δείτε να με όσοι πάνε και δουλεύουν και τα λοιπά, δεν κυκλοφορεί χρήμα. Έτσι είναι μια ανάσα. Αν ψηφιστούν και αφήσουν, είναι μια ανάσα για όσους κατορθώσουν έστω να πάρουν κάτι ακόμα. Στην πρώτη δόση έγιναν πολλές κατασχέσεις. Δεν αφήκανε τίποτα να πάρει ο άγροτης, τίποτα. Όλα τα λεφτά, όσοι χρωστούσαν, όλα μα όλα τα παίρνουν. Εγώ προσωπικά έχω να πάρω χρόνια λεφτά. Τα παίρνω όλα. Με τη δημιουργία ετήσιου ακατάσχετου λογαριασμού μπαίνει τέλος στον εφιάλτη των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών αγροτών λόγω χρεών στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται μάλιστα για ένα χρόνιο αίτημα της ομάδας αμπελουργών Κρήτης, το οποίο υιοθετείται από την κυβέρνηση. Η δεύτερη δόση γλιτώνει την κατάσχεση. Το ετήσιο ακατάσχετο, από ό,τι έχουμε πληροφορίες, θα είναι περίπου στα 8.000 ευρώ. Το δικό μας αίτημα ήταν 15.000 ευρώ, αλλά παρακαθόλου καλά και τα 8.000. Αυτό το υιοθέτησε ο νέος υπουργός που πραγματικά καταλαβαίνει τα προβλήματά μας. Εν ώψη της ψήφισης της νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή, οι επιδοτήσεις αναμένεται να καταβληθούν στις 20 Δεκεμβρίου. Η τελευταία μας πληροφόρηση είναι να μπουν την 5η 20 του μηνός. Ήταν 19-18, αλλά προέκυψε αυτό το θέμα με το ακατάσχετο. Με το καλό να πληρωθούν οι παραγωγοί όλοι της Ελλάδος, να έχουν καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά.